Τέλος δεν έχει η αιματοχυσία στους δρόμους της Κρήτης με έναν 52χρονο από την Κίσαμο να γίνεται το δεύτερο θύμα τροχαίου δυστυχήματος μέσα σε μόλις 4 μέρες και το 12ο από την αρχή του χρόνου. Ο άτυχος άνδρας βρήκε ακαρίαιο θάνατο όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα ταξί έπεσε πάνω στη μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού που οδηγούσε. Το δυστύχημα συνέβη λίγα λεπτά μετά τις 8 χθες το βράδυ. Ο οδηγός ταξί κινούνταν στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στο Καστέλι όταν έπεσε πάνω σε προπορευόμενη μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Άκουσα ότι έτρεχε πολύ και ο ταξιτζής, αλλά του βγήκε από ένα στενό και το θύμα. Και δεν πρόλαβε να φρενάρει για να τον αποφύγει. Το παιδί πήγε χωρίς φώτα και το χτύπησε από πίσω ένα ταξί. Στο κέντρο υγείας της περιοχής όπου μεταφέρθηκε ο άτυχος 52χρονος απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ ο 46χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη. Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του διερευνά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Το διέστησε 80 μέτρα. Το πήρε το ασθενοφόρο και κατέληξε εδώ στο νοσοκομείο, στο Καστέλι. Έντονα προβληματισμένη είναι η κοινωνία της Κισάμου, καθώς σε δεκάδες ανέρχεται ο αριθμός των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων στην περιοχή. Τρέχουνε, δεν προσέχουνε και προπαντός τα παιδιά, τα ανήλικα με τα μηχανάκια. Ο καθένας που πάει να ξέρει που πάει. Ότι του κάνει το καλύτερο κεφαλί του, του κάνει ο κόσμος ούλος. Από του Χατζηδάκη να κατέβει κάτω είναι όλος ο Δήμος, όλη η περιοχή έχει ανάγκη από φτιάξιμα από τους δρόμους. Και να σέβεται ο κόσμος τους πεζούς στις διαχωριστικές γραμμές. Οι λακκούβες έχουν πολλές φορές μεγάλο πρόβλημα δημιουργήσει, διότι πάει ο οδηγός να αποφύγει τη λακκούβα, δεν πρόσεξε ή δεν ξέρω τι, και έρχεται ο άλλος, μπαμ. Το χθεσινό τροχαίο στο Καστέλι Κισάμου ήρθε να ανεβάσει τον αριθμό των θυμάτων της ασφάλτου στην Κρήτη, που θρυνεί την απώλεια ενός ακόμη ανθρώπου. Η Κρήτη είναι η μεγαλύτερη σε όλο τον κόσμο πληγή σε τροχαία ατυχήματα. Έχουν χαθεί νέοι, και εγώ θύμα, ήμουν και εγώ θύμα παλιότερα. Είχα κάτι να μείνω στην Αττική από τροχαίο στο Πλατανιά. Την περασμένη Κυριακή, ένας ακόμη άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο δυστύχημα στην Ιεράπετρα.